υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό από τη μία και από την άλλη ασφάλεια των διανοσοκομιακών διακομιδών διασωλωμένων ασθενών αλλά και η οριακή λειτουργία της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο ενός δημοσίου διαλόγου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την προσεχή 5η 19 Μαΐου, 7 ακριβώς, στο Δημοτικό Κήπο στο Ρέθυμνο, με αφορμή μια ξεχωριστή πρωτοβουλία των γιατρών του νοσοκομείου Ρεθύμνου και της ομάδας Συντονιστικό για τη Δημόσια Υγεία. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ελένη Ιωαννίδου, λοιμοξιολόγος και διευθύντρια της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Την καλησπέρα μας, κυρία Ιωαννίδου. Καλησπέρα σας. Η ασφαλής λειτουργία, λοιπόν, η εύρυθμη λειτουργία, για να γίνω πιο ακριβής, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας εκδήλωσης, ενός δημοσίου διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Βασικός στόχος ποιος είναι? Βασικός στόχος είναι η ενημέρωση των συμπολιτών μας και ο δημόσιος διάλογος για το νοσοκομείο. Θεωρούμε ότι το νοσοκομείο δεν ανήκει στους γιατρούς, δεν ανήκει στους εργαζόμενους, αλλά στους πολίτες. Και αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο μας αντιμετωπίζει μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που, που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η κύρια αιτία που μας έχει κινητοποιήσει είναι μια εγκύκλωση που έχει βγει τώρα τελευταία, η οποία λέει για την διακομιδή των διασωληνωμένων ασθενών, δηλαδή των ασθενών που έχουν, είναι βαρέως πάσχοντες και χρειάζεται να διασωληνωθούν για να μπορέσουν να διακομιστούν σε άλλο νοσοκομείο, κάτι που στο νοσοκομείο μας είναι αρκετά συχνό και λόγω των τουριστών που έχουμε το καλοκαίρι και λόγω του COVID και λόγω της μονάδας μας που συνέχεια είναι γεμάτη. Χρειάζονται συχνά να γίνονται διακομιδές. Μέχρι τώρα η δουλειά αυτή άνοιξε ως όφιλε στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας. Δηλαδή, αναισθησιολόγοι, επιγοντολόγοι και εντατικολόγοι είναι ειδικοί στο να χειριστούν τέτοιο ασθενή. Όμως, επειδή οι αναισθησιολόγοι πανελληνίως, όχι μόνο στο νοσοκομείο μας, είναι λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, δεν δημιουργούνται κίνητρα για να έρθουν ο κόσμος, φεύγει στο εξωτερικό. Οι αναισθησιολόγοι, λοιπόν, μια ειδικότητα η οποία μαστίζεται από αυτή την έλλειψη. Δυστυχώς αποφάσισαν το Υπουργείο Υγείας να βγάλει την εγκύκλιο αυτή που λέει ότι οποιοδήποτε γιατρός που έχει κάνει 6 μήνες ειδικότητα μπορεί να διακομίσει ένα τόσο σοβαρό περιστατικό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όταν προσπαθήθηκε να εφαρμοστεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με μια αλφαβητική λίστα όλων των γιατρών, ανεξαρτήτου ειδικότητας, καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις από τους γιατρούς, κυρίως για το θέμα της ασφάλειας των ασθενών. Αυτό είναι ένα αγκάθι, ας πούμε, για όλους τους γιατρούς, οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν είναι δουλειά τους να κάνουν αυτό το πράγμα και ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ασθενή, διακομίζοντας ένα ασθενή χωρίς να ξέρουν να χειριστούν τον αεραγωγό και τον αναπνευστήρα και τα αναισθητικά φάρμακα. Και από την άλλη μπορεί να βρεθούν σε μπλεγμένοι, ας πούμε, σε ηθικά και νομικά ζητήματα. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν ένας λόγος που θέλαμε πάρα πολύ να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό το πράγμα που γίνεται, να ξέρει και αυτός ότι η φροντίδα υγείας υποβαθμίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με αυτού του είδους τακτικές και να πολεμήσει μαζί μας, να προσπαθήσει μαζί μας να αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί πάντα ο αποδέκτης αυτής της υποβάθμισης είναι ο ίδιος ο πολίτης. Αυτός θα δεχτεί. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αυτή η πρωτοβουλία, αυτός ο δημόσιος διάλογος. Και επιχειρείτε να ορίσετε συνοδοιπόρους αυτή την προσπάθεια προκειμένου να λυθούν ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο, τον απλό πολίτη. Ναι, γιατί δεν αφορούν το νοσοκομείο αυτά τα ζητήματα, αφορούν τον απλό πολίτη, όπως και το θέμα της χειρουργικής κλινικής. Η χειρουργική κλινική είναι πάρα πολύ καιρό, χρόνια τώρα πλέον, που δεν χειρουργεί, δεν κάνει τακτικά χειρουργία. Αυτό το έχει καταλάβει στο πετσί του πολίτης του Ρεθύμνου, που αναγκάζεται για να κάνει ένα απλό χειρουργείο να πάει στο Ηράκλειο ή στα Χανιά. Μότι συνεπάγεται αυτό. Και αυτό φυσικά καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και πάλι, σαν κοινός παρανομαστής, είναι η έλλειψη των αναισθησιολόγων. Το θέμα είναι ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις, δηλαδή να δώσουν κίνητρα, ουσιαστικά κίνητρα για να μπορέσουν να έρθουν αναισθησιολόγοι στο νοσοκομείο μας, να ενισχυθεί το νοσοκομείο μας όχι μόνο με αναισθησιολόγους αλλά και με άλλους γιατρούς, αλλά κυρίως αυτό είναι το αγκάθι τώρα σε αυτή τη φάση,
Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνεται τακτικά χειρουργία. Η χειρουργική κλινική κατά συνέπεια δεν έχει ειδικευόμενους, διότι κανένας νέος γιατρός δεν θα πάει σε μια χειρουργική κλινική να εκπαιδευτεί που δεν χειρουργεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά εξαφανίζεται η χειρουργική κλινική, μια βασική κομβική κλινική για το νοσοκομείο μας. Μάλιστα. Το θέμα της προστελέχωσης μας στήριζε και άλλα τμήματα, όπως το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Να θυμίσω ότι έχουμε σε 7 θέσεις και αυτή τη στιγμή είναι κατελημένες οι 3. Άρα υπάρχουν μέρες στις οποίες δεν υπάρχει κανένας επιμελητής στα επίγοντα. Αυτό δεν είναι τωρινό, είναι αρκετού καιρού. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα τα οποία λειτουργούν οριακά, με αποτέλεσμα όλες οι επιπλέον δουλειές, λειτουργίες κλπ. Να προσπαθείτε, να γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Μάλιστα. Το οποίο το γυρνάνε γύρω-γύρω και καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο και είναι αυτό και άσχημο για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στην εκδήλωση της Πέμπτης και αναμένουμε και τα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν και η ανταπόκριση βέβαια που θα έχει ο απλός πολίτης αυτή την προσπάθεια. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Ελπίζω να μην μας θα χαλάσει ο καιρός, γιατί με αυτά που μας είπατε πριν, με τις βροχές. Αστάθμητος παράγοντας. Να... Σωστά, σωστά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ελπίζω να μαζευτεί ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο το νοσοκομείο. 7 η ώρα στον δημοτικό κήπο. 7 η ώρα στο δημοτικό κήπο. Μάλιστα. Έχουμε καλέσει και όλους τους θεσμικούς, δηλαδή την διοίκησή μας, την διοίκηση της ΥΠΕ, τον Ιατρικό Σύλλογο, ώστε να μπορέσει να γίνει πραγματικά ένας υποδομητικός διάλογος και να ενημερωθεί ο κόσμος σε πολλή πλευρά. Κυρία Ιωαννίδου, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.